Επισκέφθηκα το Τελωνείο Χίου μαζί με τον πρόεδρο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον φίλο του Παντελή Λεγάτου. Είναι πράγματι εντυπωσιακό πως μέσα σε λίγες εβδομάδες προετοιμάστηκε το Τελωνείο να υποδεχτεί τους Τούρκους επισκέπτες που θα έρθουν στη χώρα μας μετά την εφαρμογή του νέου μέτρου της κατάργησης θεωρήσεων από επισκέπτες των γείτονων. Οι αλλαγές που γίνανε δείχνουν ένα πολύ πιο σύγχρονο κτίριο και συγχαρητήρια που τα κατάφερε σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το μεγάλο έργο, ο στόχος όλων μας, και εκεί θα υπάρχει απόλυτη συνεργασία μεταξύ μας, είναι η πλήρης ανακατασκευή του Τελωνείου με τα κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με τη συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και με την ευθύνη του έργου να είναι στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στηρίζουμε την ανάπτυξη του τουρισμού στη Στοιχείο, όχι με λόγια, αλλά με πράξη. Βρισκόμαστε στο Τελωνείο Χίου με τον βουλευτή Χίου Μαντιμουταράκη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο υλοποιήθηκε τις προηγούμενες 4-5 εβδομάδες. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους Τούρκους, φίλους μας από το εξωτερικό και να δεχτούμε ουσιαστικά περισσότερους επιβάτες από ό,τι στο παρελθόν. Ήδη βρισκόμαστε στην ανακατασκευή του χώρου του Τελωνείου και για το θέμα της βίζας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τυχαίως θα είναι στα 5 πρώτα νησιά τα οποία θα υποδέχονται επισκέπτες από την γείτονα χώρα και θα μπορούμε να βγάζουμε βίζες εδώ τοπικά. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα για τον τουρισμό μας και ευελπιστούμε σύντομα να υλοποιήσουμε το έργο τους ώστε να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τον κάθε επισκεπτικό θεωρητή.